κλειδί τώρα είναι τι έγινε στο μακράς διάρκειας δείπνο που είχαμε το βράδυ, που κράτησε 6-7 ώρες. Εκεί μπήκαν τα θέματα όλα στο τραπέζι ένα προς ένα, η λίστα που λέμε των ελληνικών μεταρρυθμίσεων. Όχι, αυτό μόλις σας είπα, ότι δεν μπήκαν τα θέματα ένα προς ένα και δεν ήταν και η δουλειά αυτής της συνάντησης. Ναι. Ούτε η Γερμανίδα καγκελάριος επιθυμούσε αυτό, ούτε ο Έλληνας πρωθυπουργός. Ναι. Να συζητήσουν δηλαδή εκτός Eurogroup τη λίστα αναλυτικά. Μισό λεπτό, κύριε Σακελαρίδη, όμως εντάξει, κατανοητό είναι αυτό που λέτε, αλλά ξέρετε, προκαλεί ένα. Το σκεφτόμαστε όλοι. Τι μπορεί να συζητούσαν, λέμε, γίνεται συζήτηση στο πολιτικό πεδίο. Όντως. Έχουμε ακούσει από την πλευρά της κυρίας Μέρκελ να λέει το Eurogroup αποφασίζει, αυτό θα κρίνει και τις προτάσεις σας και τα μεταγγελματικά και που μας ανοίξει τον δρόμο χρηματοδότησης. Τι συζητάμε πολιτικά, αν ας πούμε η γενική πολιτική που εφαρμόστηκε στην Ελλάδα είναι σωστή ή λάθος, άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει θα πάμε σε ένα μείγμα πολιτικής. Όχι σε ανατροπή της πολιτικής, θα πάμε σε ένα μείγμα πολιτικής. Άκουσα τον Πρωθυπουργό να λέει θα κρατήσουμε ό,τι θετικό έγινε την προηγούμενη περίοδο και θα αλλάξουμε αυτό το μείγμα. Γίνεται μια τέτοια κουβέντα, ας πούμε, κατά πόσο η προηγούμενη πολιτική που ακολουθήθηκε τελικά ήταν αναποτελεσματική και λάθος και χρειάζεται αλλαγές. Νομίζω ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός και στην συνέντευξη τύπου, ο τρόπος με τον οποίο αναφέρθηκε. Πρωθυπουργός, το έθεσε, λέω από απέναντι τι λένε. Ναι, εντάξει. Ο Έλληνας Πρωθυπουργός, αυτό που, για το οποίο αναφέρθηκε εκτενώς στη συνέντευξη τύπου, ήταν ότι αυτή η πολιτική που έχει ακολουθηθεί μέχρι τώρα στην Ελλάδα έχει δημιουργήσει προβλήματα και στο μακροοικονομικό επίπεδο αλλά και στο κοινωνικό επίπεδο. Ήταν σαφής ο κύριος Τσίπρας ότι το χρέος δεν έγινε βιώσιμο, ότι οι εξαγωγές δεν αυξήθηκαν, οι επενδύσεις δεν αυξήθηκαν, η ανεργία εκτινάχτηκε, οι κοινωνικοί δείκτες επιδεινώθηκαν. Είπε την αλήθεια, μίλησε με τη γλώσσα της αλήθειας, με την ίδια γλώσσα με την οποία μιλάει στο εσωτερικό της χώρας. Τα ίδια πράγματα περιέγραψε και στο εξωτερικό με την παρουσία κιόλας. Ήταν λίγο πιο ρεαλιστής, κύριε Σακελαρίδη, από ό,τι είδαμε ο Πρωθυπουργός χθες. Και καλά έκανε, βέβαια. Δεν το λέμε με αρνητική φόρτιση, ίσα-ίσα. Όχι, όχι. Αλλά κοιτάξτε να δείτε, πάντοτε είναι ρεαλιστής ο Πρωθυπουργός. Τα θέματα τα οποία περιγράφει και η ουσία της πολιτικής που περιγράφουμε, έχουμε την αίσθηση ότι πάντοτε κινείται στο ρεαλισμό. Με τα άλλα δύο θέματα που έθεσε και προκάλεσαν θετική εντύπωση στο εσωτερικό, κυρίως στη Γερμανία, μάλλον όχι. Το θέμα των γερμανικών επανορθώσεων του δανείου και τη Siemens, είχαμε κάτι συγκεκριμένο, γιατί κατάλαβα ότι και η καγκελάριος το κλείσε το θέμα αυτό. Και το πρώτο, για το δεύτερο δεν είχαμε απάντηση για τη Siemens. Κοιτάξτε, στο θέμα του κατοχικού δανείου και των γερμανικών επανορθώσεων, και η Γερμανίδα καγκελάριος έδωσε την πολιτική απάντηση που δίνει και οφείλει να δώσει από τη δική της την πλευρά, ότι το θέμα γι' αυτό ότι δεν υπάρχει από τη μία πλευρά, είπε. Από την άλλη, αν ακούσατε προσεκτικά, άφησε και ανοιχτό, μίλησε για ένα ταμείο του μέλλοντος, το αυτό οποίο υπάρχει. Πρέπει να δει όλα αυτά τα ζητήματα και νομίζω ότι και με το δικό της τρόπο. Είδατε, το κλείσαμε κι εμείς, γι' αυτό το λέω κυρίως εγώ, για τη δική μας θέση, γιατί και ο Πρωθυπουργός το είπε στο ηθικό πεδίο κυρίως. Επομένως το αφήνουμε στην άκρη αυτό το θέμα. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι και μόνο που μπαίνει σε ένα τέτοιο επίπεδο, σε ένα ανώτατο πολιτιακό επίπεδο, σε ένα από τα ανώτατα πολιτιακά επίπεδα αυτό το θέμα, αυτό σημαίνει ότι το θέμα δεν κλείνει αλλά παραμένει ζωντανό. Και όχι παραμένει ζωντανό. Siemens, είχαμε κάτι καινούριο πάνω σε αυτό. Δεν μπορώ να σας πω κάτι συγκεκριμένο σε αυτή τη φάση, όπως επίσης και για το θέμα της Siemens, το οποίο προφανώς και απασχόλησε και τη συνάντηση στο τραπέζι, στο δείπνο. Τέθηκε το ζήτημα. Είναι ένα ζήτημα το οποίο έχει να κάνει, ξέρετε, και με αυτά τα προβλήματα τα οποία θέτει πολλές φορές και η γερμανική κυβέρνηση για την κατάσταση στην Ελλάδα. Δηλαδή τα ζητήματα των στρεβλώσεων που υπάρχουν στον ιδιωτικό τομέα, στις σχέσεις του με τον δημόσιο τομέα. Και είναι ένα θέμα, ξέρετε, από τα πιο δυνατά σκάνδαλα που έχουν. Χρηματοδότηση ελληνικής οικονομίας ή της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η ελληνική οικονομία ετέθησαν. Ετέθησαν με τον ίδιο τρόπο στον οποίο τέθηκαν και στην επταμερή συνάντηση. Τα οποία είναι ότι αυτή τη στιγμή γνωρίζει και η κυρία Μέρκελ και εσείς το γνωρίζετε και η ελληνική κοινή γνώμη ότι όντως υπάρχει μία πίεση στην πλευρά της ρευστότητας. Αυτό έλεγε και η επιστολή η οποία είχε στείλει ο κύριος Τσίπρας στους Ευρωπαίους ηγέτες. Το ίδιο λέγαμε και όλα τα κυβερνητικά στελέχη που βγαίναμε και στις τηλεοράσεις και το λέγαμε και ανοιχτά στον ελληνικό λαό. Δεν κρατήσαμε δηλαδή κάτι κρυφό, ότι όλα είναι με λιγάλα σε σχέση με τα ζητήματα. Τα συγκεκριμένα θέματα τώρα πότε θα τα πληροφορηθεί και η Βουλή αλλά και η κοινή γνώμη. Δηλαδή πότε θα μάθουμε αυτή την περίφημη λίστα των μεταρρυθμίσεων, κύριε Υπουργέ. Αυτή η περίφημη λίστα των μεταρρυθμίσεων θα παρουσιαστεί πολύ σύντομα. Θα κατατεθεί στο Eurogroup. Θα γίνει, αν δεν κάνω λάθος, μια συνεδρίαση πρώτα του Euroworking Group. Μετά θα συγκληθεί. Τέλος εβδομάδας προλαβαίνουμε ή όχι.
Δεν είχε μπει, ξέρετε, αυτό ήταν στον τύπο είχε μπει ότι θα γίνει Eurogroup την Παρασκευή. Δεν ξέρω αν θα γίνει την Παρασκευή, δεν μπορώ να το προβλέψω από την στιγμή που δεν έχει ανακοινωθεί τίποτα, αλλά νομίζω ότι μέχρι την αρχή της επόμενης εβδομάδας θα γίνει. Κινούμαστε γενικά με γρήγορους ρυθμούς, κινούμαστε με ρυθμούς ουσιαστικούς, θέλω να πιστεύω, στην προετοιμασία της κατάρτισης αυτής της λίστας. Μας περιμένουν νέα μέτρα, για να πείτε έτσι ένα τίτλο. Έρχονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση. Και ακριβώς αυτό ερχόμουν να πω, και θα είναι μια λίστα με μεταρρυθμίσεις η οποία δεν θα περιλαμβάνει ηφαισιακά μέτρα, θα περιλαμβάνει διαρθρωτικά μέτρα που έχουν να κάνουν στην ουσία με μέτρα που θα δώσουν ανάσα στην ελληνική οικονομία και στην ελληνική κοινωνία. Επιβαρυντικά για τον πολίτη θα είναι. Επιβαρυντικά θα είναι για τον πολίτη. Συνέχεια τη δημοσιονομική. Γιατί αυτό το μη ηφαισιακό είναι λίγο ασαφές και γενικό, κύριε Υπουργέ. Θα επιβαρυνθεί η τσέπη του πολίτη. Όχι, αυτό εννοώ ότι θα είναι αντιφεσιακά μέτρα. Δεν πρέπει να επιβαρυνθεί η τσέπη του πολίτη. Όχι μόνο για λόγους, ξέρετε, δημοτικότητας της ελληνικής κυβέρνησης. Μα όχι μόνο για λόγους ενός πείσματος. Όχι μόνο για λόγους ενός πείσματος. Αλλά ξέρετε, κύριε Υπουργέ, για λόγους ορθολογισμού. Τι να πιέσεις, τι να πάρεις από την τσέπη του Έλληνα πολίτη. Αυτό πρέπει να μας το πείτε εσείς όταν ακούω τον Πρωθυπουργό να λέει θα ολοκληρώσουμε τη δημοσιονομική προσαρμογή. Σημαίνει ότι λείπουν λεφτά και πρέπει να τα βρούμε. Αύξηση των εσόδων μπορεί να γίνει και χωρίς να επιβάλλεις νέους φόρους. Αυτό είναι που πρέπει να, μέσα, αυτό εκπρόσωπε, πρέπει να κρατήσει ο κόσμος στο μυαλό του, και είναι τρόποι σας ρωτάει κάτι θα κρίσιμο να ο Αντώνης Ατζολέτος. Θα σας απαντήσω σε όλα. Είναι τρόποι που θα μπορούσαν να είχαν εφαρμοστεί και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, έτσι ώστε να μην ξεζουμίσουμε τον ελληνικό λαό. Τι ρώτησε ο κ. Ατζολέτος, με συγχωρείτε, δεν άκουσα. Ιδιωτικοποιήσεις, αν θα υπάρχουν μέσα στις μεταρρυθμίσεις, και αν αυτό το θέμα τέθηκε χτες και με την κυρία Μέρκελ καθόλου. Έχουμε μιλήσει, κυρία Τζολέτο, και για την αξιοποίηση της δημόσιας περιουσίας με έναν τρόπο όμως πολύ διαφορετικό από αυτόν που είχαμε δει ως τώρα. Δεν μιλάμε σε καμία περίπτωση για ξεπούλημα. Δεν μιλάμε για πώληση των ασημικών του ελληνικού δημοσίου σε επίπεδο 100% σε τιμές εκτελής. Πάλι τα ίδια συζητάμε, κύριε Σακελαρίδη, με τα ασημικά. Ορίστε. Τα συζητήσατε χθες με την κυρία Μέρκελ τα θέματα αυτά των ιδιωτικοποιήσεων συγκεκριμένα, μπήκαν στο τραπέζι. Συγκεκριμένα δεν μπήκανε. Εμείς της είπαμε την αντίληψή μας περί ιδιωτικοποιήσεων. Και πιστέψτε με, και η κυρία Μέρκελ δεν βρίσκει παράλογα αυτά που λέει. Όχι, αλλά 5-6 ώρες να συζητάμε γενικώς μου κάνει εντύπωση. Πρέπει να μπήκαμε στα πολύ ειδικώς. Γιατί αφού το γενικό και ασαφές που μας λέτε, κρατάει μια ωρίτσα δύο. Μετά πάμε σπίτι, όμως τελειώσαμε. Είναι τόσο πολλά, τα ζητήματα και τόσο ήταν και ήταν τόσο ενδιαφέρουσα η συζήτηση που μπορείς να μιλάς για πολλή ώρα για πολλά ζητήματα. Και αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι ειδικά στις μεταρρυθμίσεις δεν μπήκαν στην διαδικασία. Πότε θα έρθει η κυρία Μέρκελ στην Αθήνα? Αυτό δεν το γνωρίζω. Την κάλεσε πάντως, έτσι. Υπάρχει πάντοτε μια ανοιχτή πρόσκληση πλέον, της απεύθυνε ο Έλληνας Πρωθυπουργός. Μια τελευταία κουβέντα να μας πείτε για τον κύριο Κατρούγκαλο, που όλες αυτές τις μέρες το θέμα συντηρείται αρνητικά στην επικαιρότητα για την κυβέρνηση. Συνεχίζει να το στηρίζει η κυβέρνηση? Ναι, βέβαια, συνεχίζει να το στηρίζει η κυβέρνηση από τη στιγμή που οι απαντήσεις οι οποίες έχει δώσει είναι απαντήσεις οι οποίες είναι ουσιαστικές. Σας καλύπτουν δηλαδή. Η κυβέρνηση τη βρίσκει σύμφωνο η αναφορά του κυρίου Κατρούγκαλο στον πρόεδρο της Δημοκρατίας? Τι εννοείται? Ο κύριος Κατρούγκαλος εχθές επιχειρηματολόγησε. Το μόνο που είπε ο κύριος Κατρούγκαλος. Για τη θέση του, λέγοντας ότι τα ίδια έκανε και ο κύριος Παυλόπουλος. Όχι, όχι. Είπε ότι δεν είμαι ο μόνος δικηγόρος, ο μόνος δικηγόρος διοικητικού συνταγματικού δικαίου, ο οποίος μετέπειτα έγινε και υπουργός εσωτερικών. Δεν ήταν κάποιο καρφί, δεν ήταν κάποια μομφή στον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Λέω ότι χρησιμοποιήθηκε το όνομα του πρόεδρου της Δημοκρατίας. Ναι. Δεν νομίζω ότι τίθεται πάντως σε καμιά περίπτωση κανένα ζήτημα για τον πρόεδρο. Με τον πρωθυπουργό μίλησε ο κ. Κατρούγκαλος. Δεν νομίζω ότι έχει μιλήσει απευθείας με τον Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός γνωρίζει την κατάσταση, το παρακολουθεί το ζήτημα και είναι και καλυμμένος. Επομένως, ακόμα έχει την εμπιστοσύνη της κυβέρνησης, να καταλάβουμε. Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ. Καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Έτσι κι αλλιώς θα έχουμε τη δυνατότητα αργότερα, σε λίγη ώρα δηλαδή, με σημαντικό στέλεχος, τον Υπουργό Εσωτερικών, υπουργό θα έλεγα, τον κύριο Νίκο Βούτση, να συζητήσουμε τα πολιτικά θέματα. Και θα λυθούν πολλές αναλυτικά απορίες. Γι' αυτό σας λέμε, μείνετε κοντά μας. Ολοκληρώνουμε εδώ με τον τύπο. Πάμε, έλα. Ελεύθερος τύπος, λοιπόν, το διάβασα. Πάμε για τον ελεύθερο τύπο. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών, Σύμφωνο Συμβίωσης. Κοινότοπο αναζήτησαν Τσίπρας, Μέρκελ στο Βερολίνο. Για πρώτη φορά πρωθυπουργός θέτει το θέμα των γερμανικών οφειλών και του σκανδάλου της Siemens. Σύμφωνο Συμβίωσης, αυτό το νέο παιδί μας. Σύμφωνο Συμβίωσης, γιατί όχι. Μια παρέμβαση του λεφτού. Υπάρχει διαφορά ηλικίας γι' αυτό το λέω. Αυτά έχουν λιανθεί, ρε λέξεις τώρα. Πάνε αυτά τα λεφτά. Έλεγα μήπως. Απανθρακώθηκε ένα φτεργάτης, το είδαμε το θέμα και λίγο πριν με απευθεία σύνδεση. Μάλιστα. Η Δημοκρατία, η λίστα της Μέρκελ. Πολιτική στήριξη από το Βερολίνο στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, εφόσον η Ελλάδα πείσει το Eurogroup για τις μεταρρυθμίσεις. Τσίπρας δεν φταίνε για όλα η Γερμανία, έχουμε και εμείς ευθύνες.
Ομοβροντία για τις εργολαβίες Κατρούγκαλου. Ροζ σκάνδαλα εδώ. Μάλιστα. Πάμε. Για να δούμε τι λέει η Εστία σήμερα. Προσγείωσης στην πραγματικότητα. Με λιστάλακτος Τσίπρας προς την κυρία Μέρκελ. Θέλω να την αρέσει. Πολύ σωστή η προσέγγιση εφημερίδας. Πολύ ωραία. Ευρωπαϊκό 1821 και δίπλα ιστορική αποκάλυψη στις 20.